Το Ισραήλ, με τη δημιουργία νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων, προσπαθεί να ηγηθεί των εξελίξεων στον τομέα των στρατιωτικών συστημάτων που θα χρησιμοποιούνται στο μέλλον για την άμυνα και την ασφάλεια της εκάστοτε χώρας. Έτσι, προχώρησε σε μια εντυπωσιακή ανακάλυψη αφού κατασκεύασε το πρώτο ντρόουν με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο για να φτάσει στον προορισμό του δεν χρειάζεται να χρησιμοποιεί GPS, αλλά ούτε και να το χειρίζεται άνθρωπος. Ειδικότερα, όπως αναφέρει δημοσίευμα της ελληνικής ειδησιογραφικής ιστοσελίδας liberal.gr, το drone που θα χρησιμοποιεί αυτή την πρωτοποριακή τεχνολογία το κατασκεύασε η Ισραηλινή startup εταιρεία SciTech και έχει ήδη δοκιμαστεί στο Νότιο Ισραήλ, όπου και πραγματοποίησε επιτυχώς 5 διαδρομές. Η τεχνολογία που χρησιμοποιεί είναι ένα ενσωματωμένο ειδικό λογισμικό που ονομάζεται NaviSight, με το οποίο οι κάμερες που φέρει το drone μετατρέπονται σε αισθητήρες και τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει σε πραγματικό χρόνο, χωρίς τη χρήση GPS, να το οδηγεί στο στόχο του χρησιμοποιώντας τρισδιάστατη απεικόνηση. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία SciTech αναφέρει τα εξής. Μπορούν να πετάξουν μόνα τους και δεν εξαρτώνται από το GPS, που είναι ευάλωτο σε κυβερνοεπιθέσεις, ενώ χρησιμοποιούν τρισδιάστατη χαρτογράφηση για να βοηθήσουν το λογισμικό να παρακάψει τα εμπόδια. Για τελευταίο, αφήσαμε κάτι που μας θυμίζει ταινίες του Hollywood όπως εξολοθρευτής. Και αυτό είναι η ικανότητα των συγκεκριμένων drone μέσω της χρήσης των οπλικών του συστημάτων να εντοπίζουν, να παρακολουθούν και να προσβάλλουν στόχους αυτόματα. Μάλιστα το άρθρο κλείνει λέγοντας ότι οι αναλυτές αναφέρουν πως τώρα το επόμενο βήμα είναι αυτά τα drones να πετούν σε ομάδες, σε σμήνη και να πραγματοποιούν από μόνα τους, με τη χρήση προφανώς της τεχνητής νοημοσύνης, εκτίμηση των εκάστοτε στόχων με μικρή ή και με καθόλου ανθρώπινη παρέμβαση.